έλα ρε μαράκι. Είσαι πολύ σεξι σήμερα, πάρα πολύ. Τι έγινε ρε Μαρία, γιατί μας βγάλαν έξω? Τι γίνεται ρε Γιώργο, τι κέφια είναι αυτά που με βλέπεις σήμερα? 800.000 followers στο Twitter και στο Facebook και σε όλα αυτά. Το ότι χόρεψα καλά προφανώς. Πού είναι όλοι αυτοί? Γιατί δεν ψήφισαν όλοι αυτοί η Μαρία Ηλιάκη? Δεν ξέρω, φαίνεται που αναπαύθηκαν στα οχτάρια. Να σου πω κάτι, πήρες οχτάρια χθες? Ναι. Καλά, δεν πήρε και δεκάρι, οχτάρι πήρε. Ο τελευταίος ποιος ήταν στη βαθμολογία των κριτών? Ο Φάνης κάθε εβδομάδα. Πού κλασικά ο Φάνης είναι? Που σημαίνει ότι ο Φάνης είναι μεγαλύτερο fan club από σένα, ρε Μαρία. Άφανε Γιώργο, τι πάθαμε. Μήπως έχει παιχτεί τίποτα άλλο? Πιστεύω ότι ο Λάτσιος με έφαγε. Αλήθεια? Μήπως επειδή ρε παιδί μου εσύ εδώ και δύο εβδομάδες είσαι πολύ επικριτική για το διευθυντή του Αντένα, έγινε τίποτα? Υπήρξε δάκτυλος. Αυτός επικριτικός που μου βάλει τα εξάρια την προηγούμενη φορά. Αφού την προηγούμενη φορά δεν χόρεψες καλά, άλλη δίκιο έχει την προηγούμενη φορά. Όχι, εμένα μου άρεσε ο χορός. Εμένα δεν μ' άρεσε. Χθες δεν σε είδα. Χθες τώρα που βλέπω είσαι πολύ καλή. Γιώργο, δεν ήταν για δεκάρι την προηγούμενη φορά, αλλά τη κάνανε πάρα πολύ πικρά σχόλια. Πάρα πολύ. Ήταν ο Λάτσιος λίγο. Επειδή είναι δημοσιογράφο. Πολύ επικριτικό ήταν όντω. Σε θέλει, σε θέλει. Κολλασμένα, αυτό είναι. Και σου βάζει για να σε πικάρει, σου βάζει πικρού βαθμού και τέτοια. Είναι παιχνίδι. Έλα, ωραία, χορεύει εδώ. Για να ακούσουμε και λίγο. Σαν πιτσιρίκα, σαν πιτσιρίκα. Χορεύα hip hop.